δεν είμαι πολύ καλά. Θέλω λίγο να θα μου επιτρέψετε να μην έρθω και το λέω στους ακροατές, γιατί με το χαμό το ξαφνικό ενός πολύ, πολύ καλού φίλου και συνεργάτη του Μάνου του Καμπίτη, του σκηνοθέτη που είχαμε στον όμορφο κόσμο και ταξιδέψαμε πάρα πολύ. Κάναμε πολλά ταξίδια, κάναμε πολλά πράγματα. Δεν έχω το κουράγιο σήμερα ούτε να γελάσω, ούτε να αρθώ, ούτε να κάνουμε πλάκα. Εγώ τουλάχιστον θέλω λίγο να ηρεμήσω και να αφιερώσω τη σημερινή εκπομπή, ακόμα και αν δεν είμαι εγώ εκεί, στο Μάνο τον Καμπίτη. Ένα πολύ ωραίο σκηνοθέτη, ένα πολύ ωραίο τύπο. Μα άκουγε πάρα πολύ, φανατικό. Πολλέ φορέ μα έφυγε μήνυμα, τώρα μα άκουγε. Και νέο παιδί, και εντάξει, τώρα ξέρει, είναι και λίγο φοβερό, ρε παιδιά. Φαίνεται πολύ νέο κόσμο. Δηλαδή, είδα και τα μηνύματα κάτω από το Instagram, αν δει κάποιο τώρα γρηγό. Θα δει τις φωτογραφίες που έτσι έχω αναρτήσει του Μάνου, γιατί ίσως κάποιοι να μην το γνωρίζουν, να έχουν ακούσει απλά μόνο το όνομά του και να μην έχουν δει το πρόσωπό του. Ναι. Ήταν χρόνια σκηνοθέτης σε τηλεοπτικές εκπομπές. Για μένα ήταν μπουνιά στο στομάχι, στο όπου θες. Δηλαδή ήταν λίγο σοκ. Απλά εγώ δεν έχω κουράγιο. Επιτρέψτε να μην έρθω. Ναι. Θα τα πούμε πρώτα, θα έρθω στη Δευτέρα. Μάλιστα.